Σας ευχαριστήσουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς αλλάζουμε θέμα. Δύο στοιχεία που αποκαλύπτουν την διαπλοκή στην ελληνική διαιτησία φέρνει στο φως ο Sky. Το ένα αφορά στη ρήψη Κροτίδα στο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και το δεύτερο στην παρουσία του διαιτητή Ηλία Σπάθα στην βράβευση του Προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο διαιτητής Καλογερόπουλος έγινε διεθνής παραμονή του ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, παραβιάζοντας βάναυσα τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ. Και κατάφερε την Κυριακή να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Ιδού η απόδειξη όπως παρουσιάστηκε στη δίκη στον Sky. Μια εικόνα από τον ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, η οποία ουδέποτε φωτίστηκε και την αγνώρισε επιδεικτικά ο διαιτητής Καλογερόπουλος. Στο 61ο λεπτό, και ενώ το παιχνίδι εξελισσόταν κανονικά, αμέσως μετά την αλλαγή Σίλντεφελντ Μέντες, ο τραυματοφύλακας του Παναθηναϊκού Λουκ Στιλ δέχθηκε σε απόσταση αναπνοής Κροτίδα, που ευτυχώς δεν τον τραυμάτισε. Παρότι ο κανονισμός σε τέτοιες περιπτώσεις προβλέπει προσωρινή διακοπή του αγώνα, ο διαιτητής Καλογερόπουλος δεκάν ασχολήθηκε και συνέχισε κανονικά το παιχνίδι, έχοντας μάλιστα πλήρη οπτική επαφή με το συμβάν. Σύμφωνα τώρα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ, η ρήψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον κυρίω χώρο του γηπέδου και ιδιαίτερα πυρσών, φωτοβολίδων και κροτίδων, επιφέρει πειθαρχικές ποινές που φθάνουν σε αποκλεισμό έδρας και βαρύτερα χρηματικά πρόστιμα. Επειδή ο διαιτητής δεν διέκοψε το μάτς, λαμβάνεται υπόψη η έκθεση του παρατηρητή αγώνα. Και αν ούτε ο παρατηρητής έχει γράψει οτιδήποτε αρμόδιος να κρίνει από το βίντεο του μάτς, είναι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Στο διαδίκτυο εξάλλου αναρτήθηκε φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ο τέταρτος διαιτητής του ντέρμπι Ηλίας Σπάθας να κάθεται πίσω από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού Σάβα Θεοδωρίδη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Βρέτζο, σε εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά στις 6 Μαΐου, στο εστιατόριο Βάμος του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε αυτή την εκδήλωση, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά Γιώργος Ανατολάκης είχε βραβεύσει τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ηλίας Σπάθας την περασμένη Κυριακή απέβαλε τον προπονητή του Παναθηναϊκού Γιάννη Αναστασίου, ενώ την τελευταία αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος αλλίωσε το αποτέλεσμα Ξάνθης Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε η διοίκηση στο Sky, ο εισαγγελέας Χάρης Λακαφώσης, λίγο πριν αποχωρήσει από την Αθλητική Εισαγγελία Αθηνών, διέταξε διαχειριστικό έλεγχο σε όλες τις παέτες Super League. Ζητάει να ελεγχθούν όλες οι αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, οι εισροές και εκροές, τα πιθανά παρένθετα πρόσωπα και οι οφειλές προς το δημόσιο. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που θα γίνει τέτοιος εκτεταμένος διαχειριστικός έλεγχος σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Σύνδεση τώρα με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, Κυριάκο, υπάρχει διαπλοκή στην ελληνική διαιτησία. Κάπως έτσι δηλαδή καθορίζονται τα αποτελέσματα. Είναι προφανές και από την έρευνα της ελληνικής δικαιοσύνης. Υπήρχε μία έρευνα από τον εισαγγελέα Αριστίδη Κορέα για στημένους πίνακες διαιτησίας, η οποία αναβαθμίστηκε με την έρευνα για πιθανή ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με την κλήση 11 υπόπτων παραγόντων και αρχιδιαιτητών για την παροχή εγγράφων εξηγήσεων. Η διαπλοκή στην διαιτησία απασχολεί τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση για να φτάσουμε σε κάποια αποτελέσματα τα οποία προς το παρόν οι ποδοσφαιρικές αρχές δεν φαίνεται να τα επιθυμούν. Μάλιστα. Κυριάκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.